εντάξει, τα συμμαζευτά. Θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγιστό, πάρ' το δρόμο που σου πρέπει τον αγυριστό. Βρίσκομαι κάποια στιγμή στην Ιερά Οδό και τραγουδούρα πάνω στο ανατολικό και είναι αριστερά-δεξιά μου δύο κοπέλες. Μία εξ αυτών ήταν η Αγγελική Ιλιάδη, τραγουδάει τότε μαζί μου. Και όπως είμαστε έτσι, είναι ο εξός της έτσι, από αυτήν την πλευρά την αριστερή, τη δική μας, αισθανόμαστε ότι κάτι πέφτει πάνω μας. Ρε κορίτσια, το αισθανθήκατε, ναι. Τι ήτανε? Μου λέει, Αγγελική, ξηρή καρπή πρέπει να ήταν. Σοβαρά. Και όπως γυρνάω στον εξός, τη βλέπω κάποιον που μου λέγε. Εσύ τι? Σταματάω την ορχήστρα. Ρίχνει σε παρακαλώ το φακό επάνω στο παλικάρι που κάτι θέλει να μας πει. Ρίχνει το φακό, λέω και παιδιά, είμαστε 2.000 εδώ μέσα. Okay. Αυτό το παλικάρι εκεί πάνω μας πέταξε ξηρούς καρπούς. Ενδεχομένως ως αστείο. Όμως δεν ήταν καθόλου αστείο, δουλειά, αδελφέ μου. Και αρχίζει και καταλαβαίνει πια ότι είναι αυτό που έκανε είναι επιζήμιο για αυτόν, γιατί γλυκά. Παιδιά, δεν παίρνετε χρήματα από το παλικάρι. Οι φίλοι του, μα. Τους φίλους σας τους διαλέξατε. Τους συγγενείς, τι να κάνεις, δεν μπορείς να τους αλλάξεις. Τους διαλέξατε τους φίλους. Αποβάλλεστε όλοι. Όλοι παρέα. Δεν πληρώνετε, όλοι παρέα. Χωρίς κακία. Κοίταξε. Και άλλη μία φορά. Δείχνει μία έλλειψη σεβασμού αυτό. Δηλαδή, το σπουδάξιο καρπού είναι. Μεγάλη. Είναι φτηνό. Δεν μπορεί άλλος να τραγουδάει. Εντάξει, θες να πετάξει λούδι, μπορεί να το πετάξει και να τον βρει και λίγο περίεργα. Στην ναι. Αμερική ξέρεις τι πετάγανε σε διάφορους τραγουδιστές. Πώς να πετάξει ξηρούς καρπούς τον άλλον, τραγουδάει για το όνομα του Θεού. Ξέρεις τι έχουν πετάξει στην Αμερική σε διάφορους τραγουδιστές? Τι? Κουτάκια μπύρας. Και υπήρχαν σκηνές στην Αμερική όπου μπροστά είχε μεταλλικό δίχτυ και παίζανε από πίσω. Κατάλαβες, μιλάμε για φοβερή ασέβεια. Τα παραδείγματα όλα τα έχουμε πάρει από αυτούς τους κάφρους. Αυτούς τους κάφρους να πούμε. Είναι κάφροι Αμερικάνοι. Τελειωμένοι κάφροι όμως. Όλος διόλου. Δεν έχουν τίποτα, ούτε ιερά ούτε όσια τίποτα. Τίποτα απολύτως. Το σύμβολό τους έχω πάει. Το σύμβολό τους ξέρεις ποιο είναι, και από εκεί που έχουν σπουδάσει οι πατέρας και ο γιος Μπους και διάφοροι άλλοι οι οποίοι κυβερνούν τον πλανήτη δια της βίας. Το χρήμα θα μου πεις. Όχι, το σύμβολό τους είναι νεκροκεφαλή και δύο οστά. Τι είναι? Αυτό είναι το σύμβολό τους. Είναι σε μια αδελφότητα που το σύμβολό τους είναι νεκροκεφαλή και δύο οστά, που τα βάζουμε και σε ζώνες εμείς και τα έχουμε υιοθετήσει και τα βγάζουμε σε μπλούζες και τέτοια. Που δεν καταλαβαίνουμε τις βαθύτερες έννοιες, γιατί όλα τα παίρνουμε επιδερμικά και δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Η δεύτερη φορά λοιπόν που συνέβη περιστατικό, είμαστε στη Θεσσαλονίκη και όπως τραγουδάω στην πολιτεία το 1996 με την Σοφία την Αρβανίτη, όπως τραγουδάω λοιπόν, έλεγα το «Δεν σε χρειάζομαι», αν δεν κάνω λάθος, ακούω ένα και πέφτουν κάτι γυαλιά, κάτι ποτήρια πάνω στο τσιμέντο. Γυρνάω να δω, βλέπω κάτι σερβιτόρους που πηγαίνουν προς το τραπέζι εκείνο που έγινε το περιστατικό. Και μετά την ώρα δηλαδή που συνεχίζω εγώ να τραγουδάω και τους μίλαγαν οι σερβιτόροι, κάνει μία έτσι και τα πετάει όλα, το τραπέζι, όλα τα πάντα. Πάνω στην πίστα. Το κάνουν αυτό σε δεν πολλά μαγαζιά. Το κάνανε στο παρελθόν, ήταν τρόπος διασκέδασης, τάχα μου. Αυτός ο βανταλισμός. Όχι, και τώρα το κάνουν. Σε σένα δεν το κάνουν, φαντάζομαι. Δεν το κάνουν πια. Δεν το κάνουν πια. Δεν το κάνουν. Απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Ναι. Διαροπάλου απαγορεύεται. Δεν το κάνουν. Εάν το κάνουν, είναι σε τίποτα χαμετυπία που γίνεται ανεκτή. Ναι. Δεν το κάνουν. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Είναι η μέγιστη προσβολή. Τι είναι αυτό, δεν το καταλάβω. Ότι είναι προσβολή, είναι προσβολή. Αλλά το έχω δει να σημαίνει. Τα γυαλιά κόβουν. Τα γυαλιά κόβουν. Εντάξει, άμα σέβεσαι τον άλλο που τραγουδάει, είναι αλήθεια, δεν μπορεί να το πετάξει το τραπέζι τη μούρη με τα γυαλιά. Θα σου πω, γινότανε παλαιότερα, γιατί εγώ το έχω ζήσει. Να. Αλλά αυτό απαγορεύεται. Και εφόσον τραγουδάω, εγώ βλέπω, πάει να γίνει φασαρία. Παίρνω το μικρόφωνο από τη βάση μου και πηγαίνω προς τα εκεί και τους λέω: παιδιά, εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε φασαρίες να μαλώσουμε. Είμαστε για να διασκεδάσουμε. Δεν γίνεται να είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ και εσείς, ας πούμε, έτσι με το έτσι θέλω, να χαλάσετε τη διάθεσή μας. Αποβάλλεστε. Δεν πληρώνετε, φεύγετε. Γεια. Τόσο απλά. Ήτανε πρώτο τραπέζι αυτό. Μπροστινό, ναι. Πρέπει να ήταν και οι μάγκες της βραδιάς οι πλούσιοι. Στο πλάι. Που μπορούσαν και τα πετάνε και τα σπάγανε όλα, ε. Και πλησιάζοντάς του, λέγοντάς του αυτά, μου λέει, αισθάνθηκε ότι είμαι επιθετικός, μου λέει, θα με χτυπήσεις? Δεν θα σε χτυπήσω, βρε κουτέ. Θα σε αποβάλω. Φεύγεις. Τέλος εσένα η διασκέδασή σου σε αυτόν εδώ το χώρο. Μπορείς να πας κάπου αλλού. Όμως, γιατί το έκανα? Και φεύγοντας μετά από ώρα, είπα στον κόσμο, παιδιά, αυτό δεν το κάνω γιατί έχω κάτι με κάποιον άνθρωπο. Η συμπεριφορά του μου δίνει το δικαίωμα να το κάνω και το κάνω διότι επιβάλλεται να γίνει. Κάποιος πρέπει να τον τιμωρήσει για να αισθάνεται την επόμενη φορά όπου αλλού πάει ότι αυτό δεν το κάνουμε.
Άρα εγώ σώνω την κατάσταση για τους άλλους με την πράξη μου αυτή. Άσχετα αν θα το χρεωθώ. Ίσως και ανάποδα. Να σου πω κάτι. Επί της ουσίας έχεις δίκιο. Διότι μπορεί να είναι νυχτερινό κέντρο, αλλά ως καλλιτέχνης απαιτείς το σεβασμό. Και έχεις δίκιο. Οι συνάδελφοί σου όμως. Γιατί φαίνεται περίεργο στον κόσμο. Οι συνάδελφοί σου, επειδή σκέφτονται. Τι θα τους πει ο επιχειρηματίας που διώξανε το πρώτο τραπέζι. Τι θα τους πει ο επιχειρηματίας που χάσαν τον πελάτη. Ή μην ακουστεί για το μαγαζί έδιωξε κόσμο. Δεν τολμούν να το κάνουν. Παρόλο που φαντάζομαι κότες, ότι δηλαδή, πολλοί. Μάλλον. Α, μάλλον, εντάξει, okay, εντάξει. Παρόλο που φαντάζομαι ότι πολλοί, αν σπέρταγαν το τραπέζι πάνω στην πίστα, θα ήθελαν να τους πιάσουν το γιακά και να τους πετάξουν έξω. Για το πέταγμα του τραπεζιού, να σου πω τώρα ένα περιστατικό. Εσύ έχεις τη μαγιά να το κάνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλά κάνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχω τη μαγιά πρώτα απ' όλα. Αλλά από κάτι τέτοια περιστατικά, ίσως έχει βγει η φήμη αυτή. Έτσι είναι. Έχω τη μαγιά να επιβάλλω στις επιχειρήσεις να βάζουμε τις τιμές εκεί που εγώ θεωρώ ότι είναι λογικές. Και επιτρέπονται λόγω των περιστάσεων. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα σε σχέση με πριν από 10 χρόνια οι άνθρωποι να περνούν πιο δύσκολα για διαφόρους λόγους. Τώρα και είναι μεγάλη κουβέντα, άμα το πιάσουμε θα τελειώσουμε σε πολλή ώρα. Δεν μπορεί να βάζεις λοιπόν πιο ακριβά σήμερα τα πράγματα που δεν συμβαδίζουν με τις τιμές που υπάρχουν τριγύρω. Δηλαδή με ανέβηκε το πετρέλαιο που σημαίνει ανέβηκαν όλα και τα λεφτά. Και να πας και εσύ λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το πας από 50.000 σε δραχμές ή από 150 ευρώ. Στα 200 ευρώ, έτσι μόνο κοπανιάς. Και μετά να ρωτιέσαι, μα γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το δημιουργείς εσύ. Και εσύ, από το μετερίζει σου, και εσύ, στο παντοπολείο που με κλέβεις και πας στρογγυλοποιείς, ας πούμε, μόνο προς τα επάνω, πάντοτε. Και από εκεί που παίρναμε, ας πούμε, ένα μπουκαλάκι νερό 50 δραχμές, μας το βάλανε 50 λεπτά. 50 λεπτά δεν είναι 50 δραχμές, είναι 175 δραχμές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάπως έτσι. Ξεχνάω καμιά φορά που θέλω να καταλήξω, αλλά δεν πειράζει. Και εγώ καμιά φορά ξεχνάω ότι θέλω να ρωτήσω, αλλά μας βγάζει η κουβέντα. Μια χαρά είναι. Συνομιλία. Όταν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή οι κοπέλες και σε αγκαλιάζουν και σε φιλάνε, διότι έχεις πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Αγάπης. Το χαίρεσαι. Βέβαια. Άμα δεν το χαίρεσαι, σημαίνει ότι είσαι τελειωμένος υποκριτής. Δηλαδή, από τη μια θέλεις να αρέσεις, αλλά όταν σου αποδεικνύουν με σεβασμό φυσικά την αγάπη τους οι άνθρωποι, γιατί τους αρέσεις, εσύ τους αποθείς. Όπως εγώ έχω ακούσει για διάφορα, γιατί δεν πηγαίνω σε κέντρα, μου λένε μέχρι τις 3 η ώρα απαγορεύουν στον κόσμο να χορεύει στα κέντρα διασκέδαση. Μα γίνεται να του λες ζεμπέγια και τσιφτετέλια και χορευτικά τραγούδια και να του λες μη σηκώνεσαι ή χορέψετε, αλλά χορέψετε εκεί που είσαστε. Τι είναι αυτό, φασισμός. Θα ήθελες κάποια στιγμή να τραγουδήσεις και σε άλλους χώρους, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι. Χαρά είναι οι χώροι μου, σε τι άλλους χώρους, σαν τα Μάρια. Προσπαθώ να σου πω, υπάρχουν συνάδελφοί σου λαϊκοί τραγουδιστές. Όχι, δεν θα συγκρίνω τις φωνές σας. Απλώς θα πω ότι η δική σου φωνή και το δικό σου ηχόχρωμα είναι πραγματικά ξεχωριστό και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Μπορεί να λένε για τα όσα ισχυρίζεσαι ή τη φιλοσοφία σου ή το χαρακτήρα σου. Τη φωνή σου και την ερμηνεία σου, όπως καλά ξέρεις, δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς ποτέ. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ για να μην αρρωστήσω. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Πιστεύεις ότι. Ή μάλλον θα σ' άρεσε να τραγουδήσεις και σε άλλους χώρους εκτός από νυχτερινό. Τραγουδάω σε άλλους χώρους. Εγώ έχω κάνει εκτός από τις συναυλίες. Δεν λέω τις συναυλίες, έχεις κάνει πολλές συναυλίες. Όχι πολλές. Έχεις κάνει και στο εξωτερικό έχεις πάει. Ελάχιστες σε σχέση με άλλους και με τα χρόνια που τραγουδάω. Αλλά σε γενικές γραμμές έχεις χαρεί και τη συναυλία, δηλαδή αυτή την επαφή με τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλο μεγέθος. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως που φιλοξενούνται και σε άλλους χώρους, για παράδειγμα στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι, δεν με αντιπροσωπεύει. Όχι, Καθόλου. Δεν έχω τίποτα να πω εκεί μέσα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν έχω τίποτα να πω εκεί. Δηλαδή, δεν θα πάω εγώ να πω παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας μέσα στο άντρο. Τόσο απλά. Γιατί εγώ τραγουδάω τα πρόβατα, το ξυπνάτε ρε, το πατρίδα μου, μαζί με τον αητό, με το σώμα μου. Μπορούσες να τα συνδυάσεις. Με το δύσκολο καιρί δεν συνδυάζονται αυτά. Όχι. Όχι, όχι. Ασύνδετα, τελείως ασύνδετα. Τελείως. Στο Μέγαρο μπορεί κανείς να τραγουδήσει μόνο τα παραπονεμένα λόγια. Όχι, στο Μέγαρο μπορείς να τραγουδήσει οτιδήποτε θέλεις. Εμένα δεν με αγγίζει αυτή η αντίληψη όμως των πραγμάτων. Δεν συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι. Τι παιχνίδι είναι αυτό, για πες το. Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει πει η Χαρούλα η Αλεξίου, την Διαθήκη. Που λέει, όταν θα ρυθμίσετε αυτή τη διαθήκη για το μερίδιο δοθεί του καθενός, εμένα αφήστε με τον δρόμο που ανήκει, αυτόν που διάλεξα να πάρω, ολομόναχος. Σ' αρέσει, Χαρούλα.
Πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Και ο Νταλάρας ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα πιο σημαντικά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν, λες. Ήταν. Τι άλλαξε? Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη σου. Α, δεν γνωρίζω. Γιατί λες ήταν, αυτό σου ρωτάω. Γιατί λες ήταν και δεν λες είναι. Δεν το έχω αναλύσει. Εγώ αγαπώ γιατί, πάρα για πολύ. Τη Χαρούλα λες είναι, για τον Νταλάρα δεν λες είναι, λες ήταν. Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να λες ήταν? Το ότι έπαψε να κάνει αυτά που έκανε. Να. Νομίζω ότι έπαψε να κάνει αυτά που έκανε. Και αν δεν θες να είσαι αυτό που ήσουν, που έτσι σε αγάπησα, έτσι μου άρεσες και θες να γίνεις κάτι άλλο, σιγά σιγά ελαττώνεται και η αγάπη μου. Τι προσπάθησε να γίνει, κατά τη γνώμη σου? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να... δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όμως, προσωπικά εμένα έπαψε να με συγκινεί όπως με συγκινούσε παλαιότερα. Mm. Που ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, έτσι. Αυτός που έχει πει τα πιο σημαντικά πράγματα. Ισάξια δηλαδή με τον Μπιθηκότση, ισάξια με τους μεγάλους μας. Γιατί μεγάλος είναι ο Νταλάρας, χωρίς αμφισβήτηση. Να σε ρωτήσω, ποιον άλλον Έλληνα τραγουδιστή έτσι αποδέχεσαι? Αποδέχεσαι με την έννοια του να θαυμάζεις. Τον Καζατζίδη, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια καζατζιδομανία στη χώρα. Δεν το λατρεύουνε τον Καζατζίδη στην Ελλάδα. Δεν ανοίγω στην κατηγορία. Δεν ανήκες. Όχι. Ο Καζατζίδης, επειδή είχε τοποθετήσει την φωνή του και δεν ήταν αυτό που πηγαίνει, έβγαινε δηλαδή μέσα από το σώμα του. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι τον θαυμάζω, τον θαύμαζα και τον θαυμάζω όταν τον ακούω ως ένα λαρύγγι που κάνει αυτά που κάνει. Ναι. Από την άλλη όμως, γνωρίζοντας την πραγματική του φωνή, έχω ενστάσεις και μετά μου χάλασε όλο αυτό το πράγμα όταν είπε ψέματα. Τι είναι σου? Λέγοντας ότι αυτά τα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ, αλλά στην πραγματικότητα απεδείχθη εκ των υστέρων και το παραδέχτηκε ότι τα είχε κλέψει ουσιαστικά από ένα παιδί που πήρε μαζί του να παίζει μπουζούκι από τον Χριστό Νικολόπουλο. Ναι. Και ποιος ξέρει και πού αλλού είχε γίνει, γιατί τα κάνανε αυτά στο παρελθόν. Ο ένας έκλεβε του αλλού τα τραγούδια και του δίνει κάποια φραγκάκια να πούμε και του κλείνει το στόμα. Έχουν συμβεί. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου για να παίξει, από ό,τι ήξερα, ήταν ζωγαδόρισα. Πού λέει? Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, δεν γίνεται αν είσαι καλλιτέχνης να κάνεις τέτοιες πράξεις. Δεν γίνεται. Άρα... και να υποστηρίζεις. Έντονα, ας πούμε, ότι αυτά είναι δικά μου. Και μετά να βγεις να πεις ότι όχι, δεν είναι δικά μου, μου θυμίζει τον Κλίντον.